Νίκος Πίστης, μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πίστη. Καλημέρα, κύριε Θήμα. Εδώ στο Νέο Φάλιρο. Εμείς εδώ στο Νέο Φάλιρο δεν έχουμε πρόβλημα, ναι. Εκτός αν θελήσουμε να κινηθούμε βορειότερα. Όσο μένουμε εδώ, είμαστε καλά. Τώρα, να ρωτήσω για το πρώτο. Θέλω ένα γρήγορο σχόλιο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε ενδείξεις και από άλλες δημοσκοπήσεις και τρέχουν και άλλες που θα δούμε σε λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με μια κουβέντα φαίνεται ότι αυτό που ήταν παιχνίδι για δύο, έστω και αν ήταν λίγο άνισο, τώρα πια γίνεται ένα παιχνίδι για τρεις. Άρα αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, λένε, για το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα έχει πια την άνεση, την να θεωρεί δεδομένη την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση, το ότι είναι δεύτερο κόμμα χωρίς ανταγωνιστή. Να σας πω, δεν σας πω τα τυπικά, το ότι είναι μια φωτογραφία στιγμής, ναι, ότι υπάρχουν άλλες μετρήσεις. Μια έρευνα της Προράτα προημερών έδειχνε 8 μονάδες διαφορά κλπ. Όχι, εγώ θα δεχτώ ότι αυτή η μέτρηση είναι και σοβαρή εταιρεία, ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε φωτογραφία στιγμής και μπορεί να είναι και φωτογραφία εκλογών. Mm-hmm. Λοιπόν, εμένα δεν με ανησυχεί καθόλου. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, θα προσπαθήσει να είναι πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ας σας πω και την προσωπική μου άποψη. Από το να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 32 και να είναι δεδομένη ήττα, εγώ προτιμώ ένα νικηφόρο άθροισμα αριστεράς κέντρο αριστεράς που πάει στο 43-44, αν δεν κάνω λάθος τόσο πάει σύμφωνα με αυτή την μέτρηση, όπου υπάρχουν τα αντικειμενικά στοιχεία, πρέπει να δούμε και τα υποκειμενικά βέβαια, που είναι το πρόγραμμα, ναι, που είναι όλα τα άλλα, τα οποία προφανώς δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, αλλά... Άρα προεξοφλείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής θα αθροιστούν? Το ελπίζω. Και πιστεύω, γι' αυτό είπα, ότι δημιουργούνται αντικειμενικοί όροι. Και να σας πω και την προσωπική μου άποψη. Αν το κίνημα αλλαγής γλιστρήσει πάλι, δεν έχει φύγει και τελείως, γλιστρήσει πάλι στο αντισύριζα μέτωπο, εκεί θα δει τα ποσοστά του να μειώνονται. Νομίζω ότι αν κάποιος πρέπει να ανησυχεί από αυτή τη μέτρηση, νομίζω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι, με την έννοια ότι γίνεται πιο δύσκολη η αυτοδυναμία, φαντάζομαι, εννοείται. Πιστεύω ότι γίνεται αδύνατη η αυτοδυναμία, προοπτικά, μάλιστα, ναι, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με την ακρίβεια την οποία είπατε προηγουμένως, με όλα τα αντικειμενικά προβλήματα που υπάρχουν, συν τις τεράστιες υποκειμενικές αδυναμίες του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, θα έχετε δει ότι δύο σοβαρές εφημερίδες, τελείως αντισύριζα βέβαια και οι δύο, αρχίζουν και συζητάνε πολύ σοβαρά το σενάριο των τριπλών εκλογών. Το τριπλών εκλογών προφανώς, διότι δεν βγαίνει ούτε η δεύτερη. Πάμε μακριά τώρα σε αυτό. Αλλά πριν πάμε στο σενάριο των τρίτων εκλογών, φαντάζεστε ότι ο Ανδρουλάκης και αυτοί οι νέοι άνθρωποι που πια αποτελούν την ομάδα, την ηγετική του Κινάλ, θα βρεθούν, θα κάτσουν, ας πούμε, θα ανεβούν στο ίδιο προεκλογικό μπαλκόνι με τον Παύλο Πολάκη? Δεν νομίζω ότι θα βγουν στο μπαλκόνι με τον Παύλο Πολάκη και ούτε θα βγουν, ούτε με τον Τζίπρα θα βγουν στο ίδιο μπαλκόνι. Στις εκλογές ο καθένας θα προσπαθήσει να κερδίσει ακόμη χειρότερα. Θα κάτσουν στις υπουργικές καρέκλες μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Ας πούμε, ο Ανδρουλάκης, υπουργός κάτι και ο... Το μοναδικό πρόβλημα της χώρας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης. Νομίζω ότι είναι υπερβολές αυτά. Όχι, τα πράγματα. Κάθε κόμμα έχει μέσα και προσωπικότητες λιγάκι αμφιλεγόμενες. Να σας θυμίσω το ΠΑΣΟΚ πόσες είχε και πώς κυβέρνησε και συνεργασίες προσπαθούσε να κάνει κλπ. Νομίζω μην δραματοποιούμε τα πράγματα. Εδώ τα πράγματα θα κρυθούν με βάση τους αριθμούς και βάση τη βούληση όχι των ηγεσιών μόνο, αλλά και του εκλογικού σώματος. Βλέπετε ότι το Κινάλ, το ΠΑΣΟΚ, στο παρελθόν πλήρωσε πανάκριβα τη γυτνίαση και την όσμωσή του με τη συντηρητική παράταξη. Σήμερα έχει μια ευκαιρία, μια δυνατότητα που είναι δυνατότητα και ευκαιρία για το σύνολο του προοδευτικού χώρου να προχωρήσουμε μπροστά. Βεβαίως υπάρχουν εμπόδια, βεβαίως υπάρχει το αντισύριζα μέτωπο, βεβαίως υπάρχουν τα λάθη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση. Ποτέ δεν τα αγνόησα αυτά, είναι εμπόδια. Χρειάζονται ένα αναστοχασμό από όλες τις πλευρές, αλλά από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν σκεφτούμε τα λάθη που έκανε το ΠΑΣΟΚ, θα δούμε
Ναι, αλλά αυτά είναι η δικιά του δουλειά. Αλλά οι αριθμοί βγαίνουν πια, αρχίζουν να βγαίνουν. Ωραία. Καταγράφω λοιπόν αυτή την οπτική, την αισιόδοξη, και να σας ρωτήσω για το δεύτερο θέμα που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και στην οποία μετέχετε κι εσείς σε αυτή τη συζήτηση. Είναι η ξαφνική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να εκλεγεί ο επόμενος αρχηγός από τη Βάση. Έχετε εμπειρία από κόμματα αριστεράς, ξέρετε ότι αυτό στην κουλτούρα τους είναι, σημαίνει ένας αρχηγός που δεν λογοδοτεί πουθενά, διότι δεν λογοδοτεί στο συνέδριο, δεν λογοδοτεί σε καμία κεντρική επιτροπή ή σε κάποιο άλλο πολιτικό όργανο, λογοδοτεί απευθείας τους ψηφοφόρους. Και αυτό είναι λίγο, πώς να πω, ασύμβατο με τα, ναι, με τα ήθη και τα έθιμα. Μιλάμε κουλτούρα της αριστεράς, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια γενική τάση, σε όλα τα κόμματα και στα αριστερά κόμματα. Και η γενική τάση είναι μεγαλύτερη συμμετοχή της Βάσης στις κεντρικές αποφάσεις. Δεν είμαστε πια στο Λενινιστικό κόμμα, δεν είμαστε πια ούτε στην ενδιάμεση κατάσταση. Κανείς δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Νομίζω και αυτοί που διαφωνούν με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Φοβάστε όλα ότι τα κόμματα έχουν πολύ κακή λειτουργία. Να θυμίσω όσοι αποθέωσαν την συμμετοχική διαδικασία του Κινάλ. Όπου εκεί ήταν ο περαστικός, μπορούσε να πάει να ψηφίσει έτσι. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό. Έκανε ένα βήμα, το οποίο όμως βήμα είναι μετρημένο. Λέει, τα μέλη του κόμματος αυτά θα αποφασίσουν. Τα μέλη του κόμματος, όχι με φιλτράρισμα προς το συνέδριο. Ξέρω την αντίθετη άποψη, τη σέβομαι. Ειδικά για το θέμα της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να υπάρχουν check and balances, πρόνοιες, ώστε πραγματικά να μπορεί και ο λιγότερο άγνωστος, ο άνθρωπος της περιφέρειας κλπ. Να εκλεγεί. Αλλά η γενική τάση που υπάρχει σε όλα τα κόμματα είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή. Ούτως ή άλλως έχουν χαλαρώσει οι σχέσεις των μελών. Συμφωνείτε εσείς με την πρόταση, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν και μάλιστα οι διαφωνίες είναι έντονες και καταλαβαίνω, δεν ζω στα social media. Μεγάλη αλλά εσπράνω μια κατάσταση. Καλά. Ναι, αλλά διατυπώθηκε ο φόβος ότι αυτό μπορεί να είναι, ας πούμε, το πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί να υπάρξει μια νέα μεγάλη εσωτερική κρίση που μπορεί να φτάσει έως και διάσπαση. Όχι. Καθόλου. Τα τρόλς του διαδικτύου από όλες τις πλευρές κάνουν τη δουλειά τους. Οι αντίπαλοι επίσης κάνουν τη δουλειά τους. Σας είπα το χαρακτηριστικό πώς αποθέωναν τις διαδικασίες του Κινάλ και πώς τώρα, ευνηδιασμένοι από την πρόταση του Τσίπρα, λένε πόσο αρνητική είναι, πώς θα πέσει μέσα σε μια τρύπα, πώς θα γίνει. Κανένας χαμός δεν θα γίνει. Μες. Θα υπάρξουν αντιδράσεις, θα υπάρξει η συζήτηση, ήδη η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη. Εμείς της γέφυρας που αποτελούμε ένα ρεύμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ παρενέβημε χθες. Είδατε κάνατε μια παρέμβαση να πέσουν λίγο οι τόνοι και αλλά ενδεχομένως να μην δαιμονοποιούμε την άποψη. Τώρα και οι σύντροφοι που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά και διαφωνούν είναι ιστορικά στελέχη του κόμματος, κάποιοι από αυτούς, γιατί ιστορικά στελέχη πάρουν και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, θα κάνουμε τη συζήτησή μας, κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να διασπάσει το κόμμα. Νομίζω ότι θα βρούμε τα check and balances έτσι ώστε οι φόβοι τους να διασκεδαστούν. Και νομίζω το βασικό είναι ότι δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση. Αυτό το λέγανε. Μου κάνει εντύπωση. Η αρθρογραφία μέχρι προχτές ήταν ότι το Τσίπρα το κόμμα του τον βουλιάζει, το κόμμα του τον κρατάει πίσω, τον κάνει τον ήθη. Τώρα που γίνεται το βήμα, ξαφνικά ανακαλύπτουμε τους κινδύνους. Προσέξτε, θέλω να σας πω το εξής. Προφανώς η πολιτική θα κρίνει τα πάντα. Όχι η τεχνική με την οποία θα πάμε στο συνέδριο. Υπάρχουν ζητήματα πολιτικής τα οποία είναι τα κυρίαρχα. Αλλά αυτά τα ζητήματα είναι καλό, σε αυτά τα ζητήματα είναι καλό να συμμετέχει περισσότερο το μέλος του κόμματος. Μέχρι τώρα δεν συμμετείχε. Ας έρθει ένας από τους φίλους και συντρόφους που διαφωνούν να μου πει ότι είναι ευτυχισμένος με την κατάσταση των κομματικών οργανώσεων όπως ήταν μέχρι χτες και με τον τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών που οδηγούσε σε ένα συνέδριο. Ναι, αν θα αλλάξει αυτό. Μάλιστα, κύριε Μπιστής, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.